Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σπύλιος Φασόλης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και εκ μέρους του κύκλου Μαγνάβρα για τον ευρύτερο ελληνικό πολιτισμό. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή μας εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή, η οποία αφορά στοιχείο και θα είναι η τελευταία για την φετινή μας περίοδο, βεβαίως θα είμαστε πάλι μαζί με ανανεωμένο πρόγραμμα από το φθινόπωρο. Το πρόγραμμα αυτό θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα, αλλά και όσοι έχετε αφήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα το πάρετε και εκεί έγκαιρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά με την ευκαιρία αυτή το Επιμελητήριο Αχαΐας, το οποίο μας διέθεσε για όλη τη σεζόν την αίθουσα αυτή για τις εκδηλώσεις μας, και επίσης το Catering Φάκαλος, το οποίο μας προσέφερε τα έξτρα καθίσματα τα οποία χρειαζόμαστε κάθε φορά για τις εκδηλώσεις αυτές. Απόψε έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να έχουμε σαν ομιλητή κοντά μας τον καθηγητή και τέος πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Σταύρο Κουμπιά. Ένας χιώτης, ο οποίος θα μας μιλήσει για τυχείο, νομίζω είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για το σκοπό αυτό. Γεννήθηκε λοιπόν ο κύριος Κουμπιά στοιχείο το 1953, είναι απόφοιτος του Γυμνασίου Αρένων της Χίου το 1971 και διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1976. Πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο τμήμα το 1982. Σήμερα είναι καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Ιδίου Τμήματος. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες περιόδους ως αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος και βεβαίως εκλεγμένος πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών για το διάστημα 2006 έως 2010. Όπως είπα, είναι χαρά μας και τιμή μας που τον έχουμε απόψε και τον καλό στο βήμα για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα Χίος, καταστροφή και ανασυγκρότηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριος Κουμπιάς. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να μας ακούσετε. Ευχαριστώ τον κύριο Φασόη για τα λόγια του. Σήμερα έχω τρακ. Και έχω τρακ για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μιλώ για την ιδιαίτερη μου πατρίδα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχουν χιώτες στο ακροατήριο, οι οποίοι είμαι βέβαιος ότι θα με κρίνουν αυστηρά και πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να μου συγχωρήσετε έναν πιθανό συναισθηματικό τόνο στη σημερινή ομιλία, μια και όπως σας είπα μιλώ για την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Χίο. Πριν αρχίσω την ομιλία, ήθελα να σας πω ότι η ομιλία μου δεν θα είναι μια ομιλία που θα σας παρουσιάσω τη Χίο και τις ομορφιές της έτσι για να τη διαφημίσω τουριστικά. Ο σκοπός της ομιλίας μου που θέλω από την πρώτη στιγμή να το γνωρίζετε είναι ότι θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερα γνωρίσματα που υπάρχουν στο νησί και τα οποία βοήθησαν να στην ιστορική διαδρομή τη Χίο να ανταπεξέλθει σε πολύ μεγάλες καταστροφές. Η Χίος είναι ένα τυραννισμένο νησί σε μια άκρη ανατολική, βόρειο-ανατολική του Αιγαίου. Κατά την άποψή μου λοιπόν τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν τους χιώτες να περάσουν επιτυχημένα αυτήν την ιστορική διαδρομή και τα οποία θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω αργότερα, ελπίζοντας ότι δεν θα σας κουράσω, είναι η ιδιαιτερότητα του τόπου. Ο τόπος αυτός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη γεωγραφική θέση που πάντα ήταν στρατηγική, είναι κοντά στη Μικρά Ασία.
Έχει ένα ιδιαίτερο προϊόν, μοναδικό τόπο στοιχείο στον κόσμο που φύεται και παράγεται η μαστίχα, και μάλιστα ήθελα να σας πω ότι όχι σε όλη τη Χίο, μόνο στο νότιο μέρος Χίου φύεται η μαστίχα. Πάντα αυτό το νησί και οι Χιώτες είτε βρίσκονταν στη Χίο είτε βρίσκονταν απανταχού στον κόσμο, και βρίσκονταν απανταχού στον κόσμο, είχαν μια πνευματική παράδοση και αγαπούσαν πολύ τα γράμματα και τις τέχνες, και υπήρχε πάντα εξωστρεφής επιχειρηματική δραστηριότητα, εξωστρεφής επιχειρηματικότητα με κύριες εκφράσεις στο εμπόριο και στην αυτοσύνη, και αυτό όμως οδηγούσε και σε ένα αίσθημα ευεργεσίας που είχαν οι εύποροι Χιώτες στη Χίο και αλλού. Αυτά λοιπόν τα γνωρίσματα πιστεύω ότι στήριξαν τη Χίο στις μαρτυρικές στιγμές της και την κράτησαν όρθια. Ο σκοπός μου είναι να δούμε, μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από αυτή την ιστορική διαδρομή ενός μικρού τόπου στην Ελλάδα, στην άκρη του Αιγαίου, τώρα τη στιγμή της σκληρής κρίσης. Η Χίος είναι ένα νησί, όπως σας είπα, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, που είναι κοντά στο Τζεσμέ. Είναι πάρα πολύ κοντά, 3 χιλιόμετρα περίπου μας χωρίζουν από τη Μικρά Ασία. Η Χίος, όπως και τα περισσότερα όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είναι γυρισμένα στην Ανατολή. Οι σχέσεις τους με την Ανατολή είναι πανάρχια και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Είναι το 5ο νησί σε μέγεθος. Έχει περίπου 60.000 κατοίκους και περίπου 60 χωριά. Η Χίος ιδιαιτέρως έχει μεγάλη απόδημη κοινότητα στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Αναπτύχθηκε από τους αρχαίους χρόνους σαν μια πολύ σημαντική πόλη με περίπου τον ίδιο πληθυσμό στην αρχαιότητα, και ταυτόχρονα από τότε σαν μια πολύ μεγάλη ναυτική δύναμη. Συμμετείχε στην Ιωνική Συμπολιτεία, κατακτήθηκε από τους Πέρσες, οι Χιώτες επαναστάτησαν και μετά τη μάχη της Μικάλης απέκτησαν την ανεξαρτησία τους και παρουσίασαν πολύ μεγάλη πρόοδο, όπως βλέπετε, δεν διαβάζω, προσπαθώ να σας έχω να βλέπετε τις λεπτομέρειες, αλλά να τα πούμε λιγάκι πιο ωραίοντα τα πράγματα. Μετά την νίκη των Μακεδόνων στο Γραμμικό το 334, ο Αλέξανδρος απελευθέρωσε τη Χίο, εγκαθιστώντας δημοκρατικά πολιτεύματα και στη Χίο και σε άλλα νησιά. Στη Χίο δε υπήρχε ισχυρό δημοκρατικό κόμμα φιλομακεδονικό. Το 86 π.Χ. ο βασιλιάς του Πόντου Μηθριδάτης κατέλαβε το νησί και ονόμασε το νησί Σεβερενίκη. Ένα διάστημα η Χίος ονομαζόταν Βερενίκη προς τιμή της τρίτης συζύγου του Βερενίκης που ήταν Χιώτισσα. Στη ρωμαϊκή περίοδο οι Χιώτες συμμάχησαν με τους Ρωμαίους και είχαν διάφορα προνόμια. Πάντα τα προνόμια στη Χίο, θα δείτε και αργότερα, συνδεόταν με τη μαστίχα και με τη θέση. Αλλά οι Ρωμαίοι λαιλάτισαν το νησί αφαιρώντας πολλά έργα τέχνης. Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Χίος ήταν για πολλούς αιώνες υπό τη διακυβέρνηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ένα διάστημα είχε κατακτηθεί και λαιλατηθεί από τους Αρακινούς. Λόγω της σημαντικής στρατηγικής της θέσης, οργανώθηκε η οχύρωσή της τον 11ο αιώνα και η κατασκευή τότε του κάστρου της, το οποίο είναι ένα από τα λίγα ενάλια κάστρα στα νησιά. Και το 1042 ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Μονομάχος ξεκίνησε το χτίσιμο της γνωστής Νέας Μονής με τα υπέροχα ψηφιδωτά, αντίστοιχα του Οσίου Λουκά. Μερικές εικόνες, αυτό είναι το μοναστήρι όπως είναι σήμερα, της Νέας Μονής, και μερικά πολύ όμορφα ψηφιδωτά, τα οποία πραγματικά είναι εξαιρετικά και έχουν αναστηλωθεί το τελευταίο διάστημα. Το 1346 κατελήφθη Χίος από τους Γενουάτες και για 200 περίπου χρόνια παρουσιάζει πρόοδο. Έφεραν τη διοίκησή τους, έφεραν τα εσπεριδοειδή, βοήθησαν στην καλλιέργεια την πιο συστηματική και την εμπορία της μαστίχας με την εταιρεία Μαώνα που είχε εγκατασταθεί στη Χίο, και υπήρξε μία περίοδος ευημερίας μεγάλη. Το 1566 οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το νησί και το 1912 η Χίος απελευθερώνεται από τους Τούρκους περίπου 100 χρόνια μετά από ό,τι
η παλιά Ελλάδα. Ένας γιατρός, ο οποίος έζησε πολύ λίγα χρόνια, στις αρχές του 1800, Χιώτης, από το εξωτερικό, φίλος του Κοραή, έγραψε για τη Χίο. Έγραψε την ιστορία της νήσου Χίου. Αυτή η σημαντική έκδοση βρίσκεται στην βιβλιοθήκη, όπως βλέπετε, στη βιβλιοθήκη Κοραή που έχουμε στη Χίο. Και έγραψε ο Σιώτης την ιστορία του νησιού και αναφέρει κάπου: «Η Χίος υπήρχε μετά την Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη ο ευτυχέστερος και ο πλέον πολιτισμένος τόπος καθόλων των τουρκικών κράτος. Πρώτη δε αρχή ταύτισης ευτυχίας ήταν η εμπορία ή τη ήχουσα πηγήν το άκαρπον και ορεινών του τόπου, ο τόπος δεν είναι έφορος, μετοχετεύεται υπό του πατρώσης των ιών, ακόμη παλαιούθε νομού μετά του μητρικού γάλακτος και ύφξανε με αναλόγως της φιλανθρωπίας, πολυανθρωπίας, ευκολύνεται δε υπό πολλών άλλων περιστατικών. Είπομεν ότι η Χίος ήτο το πάλε όχι μόνο η μεγίστη και πλουσιοτάτη των Ιωνικών πόλεων, αλλά και οι τους πλήστους μετά λακεδαίμονα, λαβούσα δούλους». Ήταν ένδειξη ευημερίας οι πολλοί δούλοι. Σε ένα άλλο σημείο, οι Χιώτες μη έχοντες ουσιοδεστέραν άλλη ενασχολίαν η μη του εμπολέου ερμού λατρείαν, έμελον εξ ανάγκης να πλουτώσει και να ζητώσει να επεκτείνονται. Δια τούτο εντός ολίγου συνέστησαν εμπορικάς οικίας εις το Αμστελόδαμο, Άμστερνταμ δηλαδή, Λιβούρνων, Μασαλία, Τεργέστην, Μάλταν, Αλεξάνδρεια, Μόσχαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Χίος πάντα χαρακτηριζόταν από την παρουσία την εικόνα του Αδαμαντίου Κοραή. Γράφει ο Αδαμάντιος Κοραής στα απομνημονέματά του: «Εγεννήθην πρωτότοκος την 27η Απριλίου του 1748 έτους στη Σμύρνη από τον Ιωάννην Κοραήν Χίον την πατρίδα και την Θωμαίδα Ρησίαν Σμυρναίαν. Ο πατήρ μου δεν ευτύχησε να λάβει παιδείαν, αλλά φρόντισε εγώ και ο αδερφός μου να μορφωθούμε, γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τα γράμματα. Καυχόμαι και προς τους ομογενείς και προς τους ξένους ότι είμαι Χίος», γράφει σε ένα γράμμα του προς τους παρεπίδημους Χιώτες της Σμύρνης το 1810. Και ο Βολονάκης το 1935 γράφει: «Γενικώς την Χίον θεωρεί ως την μάλλον πεπολιτισμένη γωνίαν του δουλεύοντος ελληνισμού και αγλάισμα του Αιγαίου. Τους Χίους δε καλεί Γάλλους της Ανατολής και νομίζει ως τους μόνους ικανούς να υποβοηθήσωση αμέσως και αποτελεσματικώς το έργο της πνευματικής και πολιτικής ανυψώσεως του έθνους». Τον Κοραή τον ενδιέφερε η πνευματική ανύψωση του έθνους και γι' αυτό είχε αντίρρηση για τον χρόνο της Επαναστάσεως. Λέει παρακάτω ότι το γένος ήρχισε το 1805 να αισθάνεται, ήταν ευχαριστημένος ότι το γένος ήρχισε το 1805 να αισθάνεται τη χρίαν της παιδείας και αύξησε τας οποίας προπέντετον είχα φανερώσει ελπίδας της πλησιαζούσης ελευθερίας του. Καταλάβαινε ότι έπρεπε να γίνει η Επανάσταση. Εις τούτο μόνον υπατήθη, σε αυτό έπεσα έξω, ότι η κατά του τυράννου Επανάστασης, την οποίαν έθετε ο λογισμός μου περί τα μέσα της παρούσης εκατονταετηρίδος, συνέβη 30 χρόνους αρχίτερα. Ήλπιζε δηλαδή ο Κοραής ότι θα είχαμε 20-30 χρόνια να βελτιωθεί η πνευματική κατάσταση του γένους, γιατί αν το γένος είχε και κυβερνήτα στολισμένους με παιδείαν, αν η Επανάσταση συνέβαινε 30 χρόνους αργότερα, έμελε και την Επανάσταση να κάμει με πλητέραν πρόνοιαν και εις τους αλλοεθνείς να εμπνεύσει τόσο σέβας, ώστε να αποφύγει όσα κακά έπαθε από την Αντίχριστον Αγίαν Συμμαχίαν κτλ. Θεωρούσε δηλαδή ότι βιαστήκαμε λιγάκι. Αυτό δεν ξέρω, θα το κρίνουμε εμείς ιστορικοί, δεν ξέρω αν είχε δίκιο. Πριν την καταστροφή, τι συνέβαινε στη Χίο?
Όπως σας είπα, ηχείως απελάμβανε μια μεγάλη ευημερία και κυρίως λόγω της οργάνωσης από τους Γενουάτες με το εμπόριό της και οι βιοτεχνίες της που πήραν μεγάλη ανάπτυξη λόγω της μαστίχας και των εσπεριδοειδών. Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι περιηγητές οι οποίοι αναφέρουν την ομορφιά και την ευμάρεια του νησιού για τα σχολεία, την πνευματική άνθηση και τη φιλοξενία των κατοίκων. Αλλά και μετά από την κατάληψη το 1566 από τους Τούρκους, το νησί συνέχισε να ευημερεί. Και συνέχισε να ευημερεί γιατί είχε καταφέρει με τα προνόμια που είχε πάρει λόγω της μαστίχας, τα προνόμια αυτά να ορίζουν κυρίως την επαφή με το τουρκικό κράτος και η εσωτερική οργάνωση να μένει στα χέρια των Χίων. Επομένως, να έχουν μια μορφή αυτοδιοίκηση, μια μορφή ελευθερία, ανώτερη από οποιοδήποτε άλλο υπόδουλο ελληνικό τόπο. Αυτό ήταν και ο λόγος που οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να αντέξουν την ιδέα της Χιώτικης Επανάστασης, όπως θα δούμε, που οδήγησε στη σφαγή, γιατί θεωρούσαν ότι είχαν δώσει σχεδόν μια ή μία αυτονομία στην Χίο, κάτι που δεν συνέβαινε σε άλλη περιοχή στην Ελλάδα την οποία κατήχαν. Εν πάση περιπτώσει, το εμπόριο που κάποτε επί τουρκοκρατίας που υπήρχε στα χέρια των Γενουατών περιήλθε τελικά στα χέρια των Ελλήνων και οι Χιώτες συνέχισαν και τότε ιδιαίτερα εμπορεύονταν όχι μόνο στα στενά όρια του Αιγαίου αλλά και πέρα από τη Μεσόγειο θάλασσα. Παραδείγματος χάρη, οι οικογένειες των Χίων που θα αναφέρω παρακάτω δραστηριοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, η οικογένεια Ράλη, μια από τις πιο πλούσιες και πιο επιφανείς αριστοκρατικές οικογένειες της Χίου, είχε εμπορικές δραστηριότητες στη Σύρο, στη Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Λιβόρνο, Τεριέστη, Μασαλία, αλλά και Αυστρία, Περσία και Ρωσία. Μεγάλες επίσης οικογένειες με αντίστοιχες δραστηριότητες, Αργέντη, Ροδοκανάκη, Βλαστού, Αγέλαστου, Σκυλίτσι, Σαγράντη, Σεκιάρη, Πετροκόκκινους, Καραμαγκά και Καλβοκορέση. Οι έφορες αυτές οι οικογένειες είχαν τα αρχοντικά τους σε μια πολύ όμορφη περιοχή της Χίου, στον Κάμπο και όπου, λίγο νότια από την πόλη της Χίου, όπου πέρναγαν τους καλοκαιρινούς μήνες που μαζεύονταν όλοι στη Χίο. Η ομαλή πορεία στη Χίο διακόπηκε το 1822 από τη σφαγή. Όταν άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα, λίγο πριν ακόμα, κάποιοι Χιώτες, οι ευπορότεροι, είχαν ήδη εγκαταλείψει τη γενέτειρά τους για πάντα. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στη Σύρο και στο Λονδίνο, όπου άνοιξαν εμπορικούς οίκους και στη συνέχεια πήραν το δρόμο για όλο τον κόσμο. Όπως θα δούμε αργότερα, η Σύρος ήταν ο χώρος όπου πάρα πολλοί Χιώτες έφτασαν πριν και μετά την καταστροφή. Αν κανείς πάει σε το μεγάλο νεκροταφείο της Σύρου, θα δει στους τάφους πάρα πολλά χιώτικα ονόματα, αλλά και ονόματα ζώντων προφανώς οικογενειών. Η σφαγή. Αυτός είναι ο περίφημος πίνακας του Ευγενίου Ντελακρουά, η σφαγή της Χίου. Ο Ντελακρουά έζησε από το 1798-1863, μεγάλος Γάλλος ζωγράφος, ο οποίος μετά τη σφαγή, όπως και όλη η ευρωπαϊκή πνευματική τάξη, αλλά και τα κοινοβούλια, όπως θα δούμε αργότερα των χωρών, η πνευματική ευρωπαϊκή τάξη συγκλονίστηκε, φούντωσε ο φιλελληνισμός με τη θυσία των Χίων, με τη θυσία των Ψαριανών, με τη θυσία των Μεσολογγητών, φούντωσε, η Χίος ήταν η πρώτη που έδωσε το αίμα για αυτό το φούντωμα και άρχισε να μεταστρέφεται η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, η οποία δεν ήταν ντε και καλά και λόγω της Αυστρίας, του Μέτερνιχ και τα λοιπά, υπέρ του αγώνα του απελευθερωτικού της Ελλάδος, άρχισε να μεταστρέφεται και να δημιουργείται και το πνευματικό και καλλιτεχνικό κίνημα του ρομαντισμού. Η σφαγή της Χίου αναφέρεται στη σφαγή δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων της Χίου από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο πράγματι του 1822. Η σφαγή δεν ήταν μια-δυο μέρες, ήταν 5 μήνες, αλλά και στη συνέχεια, είχαμε και συνέχεια εκεί, αλλά τότε ήταν μια δραματική περίοδος. Επαναλαμβάνω ότι τότε η Χίος άκμαζε.
με τα προνόμια λόγω της μαστίχας. Αυτή η ακμάζουσα και η ευημερούσα Χίος, λόγω ακριβώς και της ευημερίας, είχε πάνω από 110.000 κατοίκους τότε. Το Μάρτιο του 22 ο Χίος επαναστάτησε, όταν ο Χιώτης Αντώνης Μπουρνιάς πήγαν στη Σάμο και κάλεσαν έναν γνωστό, εν πάση περιπτώσει τότε, πολέμαρχο, επαναστάτη, το 1821 συμμετείχε, δολικούργο λογοθέτη, Σαμιώτη, να συμμετάσχει στην Επανάσταση. Όπως συνήθως συμβαίνει στον τόπο μας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ο Μπουρνιάς και ο λογοθέτης διαπληκτίζονταν συχνά για την αρχηγία. Σε μια εξαιρετική μελέτη ενός Χιώτη Φραγκομίχαλου, εξαιρετικά τεκμηριωμένη, αναφέρεται ότι ο συνολικός πληθυσμός ήταν περίπου, στοιχείο λίγο πριν τη σφαγή, 118.000-120.000 περίπου. Σφαγιάστηκαν 42.000. Επιπλέον περισσότεροι από 1.000 καθολικούς, οι Εβραίοι όχι, γιατί συνέπραξαν με τους Τούρκους. Και στις μάχες 3.000 Τούρκοι. Οι αιχμάλωτοι, οι οποίοι κυρίως βρέθηκαν σε σκλαβοπάζαρα, η μία ομάδα και η άλλη ομάδα μπόρεσε και έφυγε με τον τρόπο που θα σας πω. Πολλοί πήγαν στη Σύρο. 52.000. Οι διαφυγόντες και διασωθέντες 23.000. Απέμειναν στοιχείο αμέσως μετά τη σφαγή 1.800. Από τους 118.000. Βασικά στοιχεία της βασικές στιγμές της καταστροφής, η σφαγή χιωτών, οι οποίοι μαζεύτηκαν σε ένα οχυρωμένο μοναστήρι στον Άγιο Μινά, που βλέπετε την φωτογραφία του, και προσπάθησαν να αντισταθούν. Προφανώς κάποια στιγμή δεν τα κατάφεραν και οι χιώτες σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους που μπήκαν στο μοναστήρι. Κάποιοι είχαν μπει, λέει ο μύθος, σε ένα μεγάλο που είναι το νερό. Λοιπόν, σε μια στέρνα μεγάλη και προδόθηκαν γιατί έκλαψε ένα μωρό. Στον τόπο του μοναστηριού σήμερα υπάρχει μια προθήκη με πολλά οστά και κεφάλια χείων σφαγιαστέντων, διότι τότε έπρεπε για να αποδεικνύουν τα στρατεύματα ότι υπήκουσαν στις εντολές του Σουλτάνου, έπρεπε να υπάρχει ένας αριθμός από κρανία να σταλεί στη Μεγάλη Πύλη για να είναι βέβαιοι ότι η σφαγή πήγε καλά. Πολλοί χιώτες έφυγαν και πήγαν, καταδιωκόμενοι πήγαν στα βόρεια. Βόρειο-δυτικά, απέναντι στα Ψαρά, οι Ψαριανοί σκληροί, πειρατές, ναυτικοί, αργότερα έρθει η σειρά τους, περίμεναν κάποια καράβια για να τους πάρουν από την περιοχή Μελανιός. Εκ των υστέρων ονομάστηκε Μελανιός, δεν τα κατάφεραν, σφαγιάστηκαν και ήταν τόσο το αίμα, λένε, που η θάλασσα μελάνιασε και έτσι αυτή η περιοχή ονομάστηκε Μελανιός. Στις 18 Απριλίου του 1822 στην Κωνσταντινούπολη σφαγιάζονται τρεις χιώτες όμηροι από τις μεγάλες οικογένειες που σας ανέφερα, Ράλης, Κυλίτσης, Ροδοκανάκης και άλλοι 60 επιφανείς χιώτες. Και στις 23 Απριλίου του 1822 απαχωνίζονται στο κάστρο της Χίου ο Μητροπολίτης, ο Διάκονός του και 9 πρόκριτοι. Και στη συνέχεια αρκετοί δημογέροντες. Ενδιαφέρον έχει να δει κανένας πώς βλέπει ο Τούρκος διοικητής της Χίου στη σφαγή, πώς αναφέρει τα της σφαγής. Αυτός είναι ο Βαχίτ Πασάς, ο οποίος ήταν πρέσβης στο Παρίσι το 1802 και τοποτηρητής αναφέρεται ως τοποτηρητής της Χίου το 1822. Και υπάρχει μια μεταφρασμένη έκδοση από το 1821 των απομνημονευμάτων του, από την οποία προσπάθησα να βρω 2-3 χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Και στα συμπλοκά της ημέρας εκείνης έμειναν στα πεδία της μάχης έως 3.000 πτώματα ασπέροντα βεβήλων και απίστων και αφύρων, εξημών δε μόλις 6 μετέβησαν στα Σεωνίους μονάς κτλ. Άλλοι πάλι προσέφερον εις τον τοποτηρητήν τον ίδιον ούχι των πολύτιμων προσφοράν ζώντας εχμαλώτους την άσεκτον
ονομαστών επί απιστία και αποστασία χίων χριστιανών, τους οποίους άμα ήδη ο τοποτηρητής προσέταξε να καρατομηθώσει και να γεμιστώσει τα κρανία των διαχείρου απαλού, τα δεβέβυλα και άπιστα πτώματά των ερήφθησαν αυθορεί εις την θάλασσα. Αλλού γράφει. Η φρουρά μας επέπεσε με τα παραμήλου ενεργητικότητας και ταχύτητος και γενναιότητος κατά των απίστων γιαούρων, των οποίων τους μεν ηλικιωμένους επέρασαν γενναιότατα εν στόματι μαχαίρας, παρομοίως και τας ηλικιωμένας γραίας, την δε κινητήν περιουσίαν αυτών ελεηλάτησαν λίαν ή της ανήκει κατά τους πολεμικούς νόμους εις ιδιοκτησία των στρατιωτών, τας δε ωραίας κόρας και τους τρυφερούς νεανίσκους των ηχμαλώτησαν. Το αίμα έραε ποταμιδών, είτε αντίσταση των απίστων και γενναιότης των πολεμισάντων στρατιωτών μας κλπ. Κτλ. Το αίμα έραε ποταμιδών. Και τέλος, αναφέρει τη μάχη του μοναστηρίου του Αγίου Μινά. Όρμησαν λοιπόν οι στρατιώτες να κυριεύσουν στο μοναστήριο του Αγίου Μινά, αλλά ως εκ της οχυράς θέσεως της μονής κυκλουμένης υποτίχους, τόσον και από την καλή φρουράνη κυρίευσης δεν ήτο εύκολος. Τους εν το μοναστηρίο πάντας, αφού μπήκαν μέσα, επέρασαν εστόματι μαχαίρας, ανδραποδίσαντες τους νεωτέρους εξαμφωτέρων των φύλων. Τας δε μοσταγής κεφαλάς και ταυτία των θανατοθέτων εξαπέστειλαν στον τοποτηρητήν, ως της διαδρών δώρων εφιλοτιμήθη να ανταμείψει τη γενναιότητα και αφοσίωση των ηρωικών ημών στρατευμάτων. Έδωσε βραβεία για την μεγάλη νίκη και για την σφαγή. Η εκδίκηση. Ήρθε λίγο αργότερα ο ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Γιώργης Πιπίνος από την Ίδρα κατόρθωσαν με τα πυρπολικά τους να μπουν στο λιμάνι της Χίου. Μόνο το πυρπολικό του Κανάρη επέτυχε και μάλιστα γαντζώθηκε στην Αυαρχίδα. Του Πιπίνου δεν επέτυχε και η φωτιά της Ναυαρχίδας είχε σαν αποτέλεσμα να τυναχθεί η Ναυαρχίδα στον αέρα, να βρει το θάνατο ο αρχηγός του στόλου Καράλης και να θανατωθούν 2.000 περίπου 300 Τούρκοι. Η ανατίναξη της Ευρωπαϊκής Ναυαρχίδας εκλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό τύπο τότε σαν εκδίκηση και ένδειξη ηρωισμού. Η Allgemeine Zeitung γράφει ότι η ιστορία θα καταστήσει γνωστόν στις επομένες γενεάς το θάρρον των Ελλήνων ναυτικών. Ο αντίκτυπος στην Ευρώπη. Η είδηση, όπως σας είπα, συγκλώνησε την ευρωπαϊκή γνώμη, την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, την πνευματική Ευρώπη, τα κοινοβούλια και μεταστράφηκε επομένως αυτή η κοινή γνώμη επί το θετικότερο, γιατί δεν ήταν έτσι τα πράγματα πριν. Μετά το γεγονός αυτό και μετά την έξοδο του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 26 και λίγο πριν καταστροφή των Ψαρών, το φιλελληνικό κίνημα φούντωσε και σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων φιλελλήνων ήρθαν στην επαναστατημένη Ελλάδα να ενισχύσουν τα ελληνικά στρατιωτικά σώματα. Ο Λόρδος Βίρον, ο Βίκτορ Ουγκό, ο Ευγένιος Ντελακρουά, ο οποίος ζωγράφησε τον πίνακα που σας έδειξα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση της γαλλικής κοινής γνώμης, αλλά και των υπολείπων κρατών για τον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων. Πέραν από τον πίνακα του Ντελακρουά υπάρχουν και άλλα πολλά έργα Ευρωπαίων καλλιτεχνών. Εδώ απλώς παρουσιάζω μία τοιχογραφία του Τόμας Μπάρκερ στην Αγγλία που αφορά τη σφαγή της Χίου και φυσικά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε όσους δεν το ξέρετε να το γνωρίσετε το γνωστό ποίημα «Το Ελληνόπουλο» του Βίκτορο Σουγκό που γράφτηκε για την καταστροφή της Χίου και που το μετέφρασε στα ελληνικά ο Κώστας Παλαμάς. Είναι το περιβόητο «Τούρκοι διαβήκαν». Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα, ηχείο το όμορφο νησί, μαύρη απομένη ξέρα με τα κρασιά, με τα δεντρά, τα αρχοντονήσι που βουνά και σπίτια και λαγκάδια και στο χορό της λιγερές καμιά φορά τα βράδια καθρέφτιζε μέσα στα νερά. Ερμιά παντού, μα κοίταξε και απάνω εκεί στο βράχο, στου κάστρου τα χαλάσματα, κάποιο παιδί μονάχο κάθεται σκύβει θλιβερά.
Φτωχό παιδί που κάθεσαι ξυπόλυτο στις δράχες για να μην κλαις λυπητερά, τι θα ήθελες τάχα να έχεις για να ειδώ τα θαλασσά ματάκια σου να στράψουνε, να ξαστερώσουνε πάλι και να σηκώσεις χαροπά σαν πρώτα το κεφάλι με τα μαλάκια τα χρυσά. Διαβάτη μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι. Βόλια μπαρούτι θέλω. Να. Σε 2 χρόνια ήρθε η καταστροφή των ψαρών. Τα ψαρά ήταν πάντα ένα σκληρό νησί. Άγωνο, σκληρό, οι ψαριανοί, σκληροί, πειρατές, πατριώτες και πάντα δημιουργούσαν προβλήματα στον Οθωμανικό στόλο. Η γεωγραφική τους θέση στα δυτικά της Χίου πάρα πολύ κρίσιμη και τους ενοχλούσαν. Έτσι τον Ιούνιο του 24 η Οθωμανική κυβέρνηση αποφάσισε να καταστρέψει τα ψαρά. Οι Οθωμανοί αποβιβάστηκαν ανενόχλητοι με τα λάθη που έκαναν οι αρχηγοί, οι ηγέτες των ψαριανών και ήρθαν σε πόλεμο με τους κατοικούς σφάζοντας ανηλαιώς τους ψαριανούς. Τα πτώματα των πεσόντων κάλυψαν το έδαφος. Το φρούριο των ψαρών αντιστάθηκε λίγο περισσότερο. Η πόλη κατελήφθη λίγο περισσότερο. Όταν ο εχθρός όρμησε στο φρούριο, οι πολιορκημένοι έβαλαν φωτιά στην περιτυταποθήκη, ανατείναξαν στον αόρα τα οχυρώματα, τους εαυτούς τους και όσους Τούρκους βρίσκονταν στο φρούριο. Θα θυμάστε την έκφραση «στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη». Αυτή η ολόμαυρη ράχη προήλθε από αυτή την ανατείναξη, από τη φωτιά και από τον μπαρούτι. Μετά την πτώση του φρουρίου και την ολοκληρωτική ήττα των νησιωτών, ακολούθησαν σφαγές και γενική καταστροφή του νησιού. Είχαμε όμως και άλλη καταστροφή στοιχείο. Το 1881, στις 3 Απριλίου, έγινε ο τρομερός σεισμός που έμεινε στο στόμα του χιώτικου λαού σαν η καταστροφή ή ο χαλασμός. Εκτιμάται ότι πρέπει να ήταν γύρω στο 6,5 με 7 της κλίμακας Ρίχτερ. Κατέστρεψε τα 3/4 του νησιού. 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 7.000 τραυματίστηκαν και μετατράπηκαν σε ερείπια η πόλη της Χίου και πολλά χωριά στο νότιο τμήμα του νησιού. Το βόρειο άντυξε. Στη χώρα, στην πόλη δηλαδή της Χίου, σχεδόν όλα τα σπίτια καταστράφηκαν. Μάλιστα έχουν βρεθεί σε κάποια σπίτια εκ των υστέρων. Βρέθηκε άμμος, που σημαίνει ότι πρέπει να υπήρχε τσουνάμι και, επομένως, και το έδαφος της παραλίας λένε ότι βυθίστηκε αρκετά. Καταστράφηκαν πάρα πολλά χωριά και όταν λέμε καταστράφηκαν εννοούμε ότι δεν έζησε ούτε ένας κάτοικος. Αυτά τα νησιά εδώ, τα χωριά που αναφέρω, δεν έζησε ούτε ένας κάτοικος. Ο σεισμός αυτός επηρέασε και τον Τζεσμέ, όπου σκοτώθηκαν και εκεί συνολικά 55 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 150. Σας περιέγραψα στον 1800 και μετά τις καταστροφές της Χίου ενός ονειρόδους τύπου. Υπήρχε πριν από το 1821, υπήρχε μια έκφραση που κυκλοφορούσε στην Ελλάδα αλλά και αλλού, χιώτικη ζωή. Χιώτικη ζωή σημαίνει ότι ήταν όμορφη ζωή, χιώτες γελαστοί, χιώτες με το χαμόγελο, χιώτες με τη μουσική, χιώτες με τη μαστίχα, με το κρασί και με τους χορούς. Μετά ήρθαν οι καταστροφές που σας ανέφερα. Αυτό εδώ που σας δείχνω είναι μια μικρή τουλίπα στοιχείο που τη λέμε λαλά, οι λαλάδες, οι οποίες φύονται για καμιά 15-20 μέρες, μόνο στοιχείο, εξαρτάται από τον καιρό, αρχές Μαρτίου, τέλη Φεβρουαρίου, μέσα στα περιβόλια με τις ελιές, περίπου στον κάμπο και στα νοτιόχωρα της Χίου και για μας είναι το συνώνυμο της Άνοιξης. Και γι' αυτό συνέδεσα την ανασυγκρότηση που θα προσπαθήσω να σας πω πώς συνέβη με την Άνοιξη και με τους λαλάδες της Χίου που για μας είναι ένα σύμβολο ελπίδας. Μετά τη σφαγή λοιπόν και την ερήμωση της Χίου, ο Σουλτάνος έδωσε αμνηστία και επέτρεψε στους φυγάδες να επιστρέψουν στο νησί. Ο κύριος λόγος που το έκανε αυτό είναι γιατί σου λέει δεν έχουμε ανθρώπους να καλλιεργήσουν τη μαστίχα. Μείναν 1.800 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι από τους 1.800 περισσότεροι ήταν γυναίκες και παιδιά. Έτσι το 1824
Ο Ιουσούφ Πασάς εγκαθιστά τη Δημογεροντία και εκδίδεται από τη Μεγάλη Πύλη νέος Αχτιναμές. Το Αχτιναμές είναι ένα επίσημο τουρκικό έγγραφο με το οποίο ρυθμίζονταν οι σχέσεις της τουρκικής πολιτείας με τη Χριστιανική Εκκλησία και καταγράφονταν ορισμένα προνόμια. Βγήκε ένας Αχτιναμές για τα μαστιχοχώρια. Επαναφορά προνομίων. Το 1840, με νέο Αχτιναμέ, αποκτάται το δικαίωμα από τους χιώτες της ελεύθερης διάθεσης της μαστίχας. Μετά το 1830, με την βοήθεια του χιώτη Μισέ Γιάννη Ψυχάρη, που ήταν έφορος στην πόλη και ουσιαστικά ήταν διοικητής του νησιού, ηχείωσαν οικοδομή τα κατεστραμμένα οικοδομήματα, αρχίζει, οργανώνει νέα οικονομική ζωή και αποκτά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τότε, σας λέω ότι φιλανθρωπικά ιδρύματα είχαν μόνο η Κωνσταντινούπολη και Αιχείος σε όλη την επικράτεια και αναπτύσσει ακμαία ναυτιλία. Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα καταλαβαίνετε ότι προέρχονται από χιώτες οι οποίοι συνεισέφεραν γι' αυτά. Σας είπα ότι ένας από τους πυλώνες των γνωρισμάτων των χιώτικων που άντεξαν όλες αυτές τις καταστροφές ήταν η χιώτικη ναυτοσύνη. Θα σας μιλήσω λίγο γι' αυτό. Στοιχείο υπάρχει μία ρίση η οποία δεν είναι μόνο στοιχείο, είναι και αλλού. Από λίγο ως πολύ όλοι οι χιώτες είναι λολοί. Μπορεί κανένας να την παραφράσει λίγο και να πει από λίγο ως πολύ όλοι οι χιώτες είναι ναυτικοί. Εγώ ως παιδί, όταν ακούγαμε για κάποιο ναυάγιο, κάπου από τις εφημερίδες, δεν υπήρχε τότε τηλεόραση κτλ. Ξέραμε ότι θα έρθει μαντάτο για πνιγμό χιώτη ναυτικού. Δεν υπήρχε σχεδόν παπόρι, που λέμε εμείς στοιχείο, που να μην είχε χιώτη ναυτικό. Οι χιώτες ασχολήθηκαν με τη θάλασσα, είτε ως καραβοκύριδες, αργότερα ως οπλιστές, μηχανικοί ή ναύτες, απλοί ναυτικοί. Έμαθα και εγώ τώρα, προετοιμάζοντας αυτή την ομιλία, ότι καταγράφονται περίπου 460 ονόματα οικογενειών, των οποίων τα μέλη υπήρξαν πλειοκτήτες ή συμπλειοκτήτες σε ιστιοφόρα και ατμόπλια τους δύο προηγούμενους αιώνες. Πρώτα είχαμε τα ιστιοφόρα και μετά ήρθε ο ατμός. Σε πολλές περιπτώσεις ένα επώνυμο αντιστοιχεί σε πολλές οικογένειες, δηλαδή ένας τεράστιος αριθμός χιών ασχολήθηκαν με τη θάλασσα. Η επιχειρηματική ικανότητα των χείων ναυτικών γενικότερα, η συμβολή τους στην οικονομική ευημερία και η ανθρωπιστική τους και πολιτιστική τους δράση στη χείο και αλλού, όπως θα δείτε, όχι μόνο στη χείο, είναι σημαντικές και αναμφισβήτητες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι εκτός από τις καταστροφές που υπέστη το νησί εξαιτίας σφαγής, ταυτόχρονα υπέστη και φθορά η αγορά της Σμύρνης. Και είχε ανασταλτικά αποτελέσματα για την οικονομία της, καθώς οι χιώτες έμποροι που ήταν εγκατεστημένοι εκεί απομακρύνθηκαν φοβούμενοι αντίπεινα της Οθωμανικής κυβέρνησης εναντίον τους. Οι χιώτες που κατάφεραν να διασωθούν εγκατέλειψαν το νησί και εγκαταστάθηκαν, όπως σας είπα, κυρίως στη Σύρο, τον Πειραιά και την Πελοπόννησο. Οι έφοροι έφυγαν για το εξωτερικό σε όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται στο Λονδίνο οικογένειες μετήκησαν. Οικογένειες Ράλι, Αργέντι, Καλποκορέση, Φραγκιάδη, Μαυροκορδάτου, Μαυρόγορδάτου, Σκαραμαγκά, Σκυλίτσι. Ενώ στην Τεργέστη οικογένειες Ροδοκανάκη, Σεβαστόπουλου, Βούρου, Άμερου, Γαλάτη, Βλαστού. Πότε άρχισε να δημιουργείται το χιώτικο ναυτικό? Το 1822 καταστράφηκε η Χίος. Έμειναν 1000 άνθρωποι εκεί, γυναίκες και παιδιά. Πότε επέστρεψαν μετά, άρχισαν να επιστρέφουν σιγά σιγά. Από τη Σύρο, από όλο τον κόσμο, δειλά-δειλά. Σε περίπου 8 χρόνια άρχισε να δημιουργείται το 1830 δηλαδή το χιώτικο ναυτικό, που είναι σχεδόν συνώνυμο με το ελληνικό ναυτικό. Οι πρώτοι χιώτες ναυτικοί που διακρίθηκαν ήταν από την περιοχή Βροντάδος. Ήταν η πρώτη ναυτική από εκεί. Και σήμερα από το Βροντάδο είναι οι περισσότεροι χιώτες ναυτικοί. Ο μεγάλος Βρονταδούσικος στόλος στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα εξυπηρετούσε τις χιώτικες εμπορικές επιχειρήσεις της Μεσογείου, του Εύξηνου Πόντου και του Ατλαντικού. Σημειώνεται ότι οι Βρονταδούσοι ναυτικοί μαθήτευσαν στη ναυτική σχολή της Σύρου, που ιδρύθηκε από χιώτες το 1828, που έφυγαν κυνηγημένοι λόγω της σφαγής.
Πολλοί από τους χιώτες που φύτανε στη σχολή παρέμειναν στη Σύρο, δηλαδή περίπου στο 1840 από τους 1500 ναυτικούς που ήταν στη Σύρο, οι περισσότεροι ήταν χιώτες. Από το 1838 έως το 1878, στα ναυπηγεία του Βροντάδου, που ήταν λίγο έξω από την πόλη της Χίου, ναυπηγήθηκαν έως 380 εστιοφόρα χωρητικότητας από 25 έως 1000 τόνους. Από το 1840 έως το 50, οι Βρονταδούς είχαν περισσότερα από 150 μπρίκια, πλοία με δύο κατάρτια χωρητικότητας 50 έως 600 τόνων και έκαναν ταξίδια στην Αζωφική και την Αγγλία. Μετά ήρθε η σειρά των Καρδαμήλων, μιας άλλης περιοχής ναυτικής, η οποία βρίσκεται βόρειο-ανατολικά στη Χίο. Αυτή η κοινότητα αναπτύχθηκε μαζί με την κοινότητα των Ινουσών, της Εγνούσας, όπως λέμε εμείς οι Χιώτες, και της Λαγκάδας. Οι Καρδαμηλίτες έμαθαν την ναυτική τέχνη από τους Βρονταδούσους. Ο Κωνσταντίνος Λεμός υπήρξε ο πρώτος Καρδαμηλίτης ναυτικός, στον οποίο χορηγήθηκε επίσημο δίπλωμα πλοιάρχου από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος το 1837. Ήταν ο πρώτος πλοίαρχος που του δώσαμε Καρδαμηλίτης. Το 1835 ο ναυτικός στόλος των Καρδαμήλων αριθμούσε 200 εστιοφόρα μέχρι 500 τόνους. Εν πάση περιπτώσει υπήρξε μεγάλη άνθηση και στον καρδαμηλίτικο στόλο και είχαν διάφορα πλοία χωρητικότητας από 500 έως 1000 τόνους, ενώ την πρώτη δεκαετία του 1900 καταγράφονται 3 ναύες χωρητικότητας 1600 έως 1800 τόνων. Οι Καρδαμηλίτες από το 1840 μέχρι το 1900 πήραν την πρώτη θέση, παραμερίζοντας τους Βρονταδούσους. Η μεγάλη λοιπόν ανάπτυξη της ιστιοφόρου χιώτικης εμπορικής ναυτιλίας τοποθετείται μετά τον Κρημαϊκό πόλεμο, οπότε και εμφανίστηκε η ατμήλατη ναυτιλία. Πήγαμε στον ατμό. Βλέπετε εδώ, δεν χρειάζεται να τα παριθμίσω, βλέπετε το χιώτικο στόλο. Με αυτά τα καράβια οι χιώτες αρμένιζαν από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αδριατική και τη Μεσόγειο. Προκειμένου για την ενίσχυση της χιώτικης ναυτιλίας, μιλώ τώρα για την επιχειρηματικότητα, και του χιώτικου εμπορίου, συστάθηκαν στοιχείο από τα μέσα κιόλας του 19ου αιώνα, στοιχείο, πιστωτικά και ασφαλιστικά ιδρύματα, όπως παραδείγματος χάρη η Τράπεζα Αρχάγγελο στοιχείο, και με καθαρά ναυτικά χιώτικα κεφάλαια. Εκεί ασφάλιζαν οι χιώτες μετοχικά τα καράβια τους, αλλά και με την εγγύηση των πλοιάρχων που κατά πλειοψηφία ήταν χιώτες στα χιώτικα καράβια. Εδώ βλέπουμε την Ναυτική Τράπεζα Αρχάγγελος, που το 1876 μιλάει για διανομή των κερδών της, έχει τον ισολογισμό της το 1876. Και εδώ υπάρχει ένα απόκομα ασφαλιστηρίου ναυτικού. Έρχεται ο ατμός. Ο Ανδρέας Λεμός, καραβοκύρης και εφοπλιστής, λέει και λόγιος, αγοράζουν οι χιώτες βαπόρια και ρίχνονται ομοθυμαδόνοι στην θαλασσινή βιοπάλη. Καπεταναίοι και πληρώματα είναι συμμέτοχοι στην επιχείρηση. Μέχρι, δεν είμαι βέβαιος, 1-2 δεκαετίες, ήταν παράδοση. Οι χιώτες καραβοκύριδες, οι εφοπλιστές, εν πάση περιπτώσει, είχαν χιώτικα πληρώματα κατά παράδοση. Αυτό σήμερα δεν ισχύει, δυστυχώς. Για λόγους οικονομικούς κτλ. Είχαν εμπιστοσύνη σε αυτούς, οι σχέσεις ήταν πολύ στενές και βλέπετε πώς αναφέρονται. Έρχεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η ναυτική δύναμη της Χίου αποδεκατίζεται. Άλλη καταστροφή. Διότι τα καράβια αυτά είχαν κληθεί να βοηθήσουν την πατρίδα στους Βαλκανικούς πολέμους, όπου χρησιμοποιούνται ως μεταγωγικά. Οι χιώτες παρόλα αυτά επιμένουν. Μεταφέρονται οι δραστηριότητες πάλι επιπλέον στο Λονδίνο, Μιχαλινός, Σταύρος Λιβανός, ο πεθερός του Ωνάση, ο Μίχαλος, ο Λεμός, ο Πατέρας, ο Λύρας, ο Καράς αναπτύσσουν διεθνή δραστηριότητα στο ναυτικό εμπόριο, και όπως και ο Χανδρής με έδρα στον Πειραιά. Έρχεται ο δεύτερος ανασυστήνεται. Έρχεται όμως ο δεύτερος παγκόσμιος πολέμος σε λίγα χρόνια. Πάλι καλείται η ναυτιλία να βοηθήσει τον εθνικό αγώνα. Ο Ματθαίος Λος, από τη μεγάλη οικογένεια των Λο, λέει το 1945 σχεδόν το 75% των πλοίων είχε χαθεί. Επιπλέον το 20% των πληρωμάτων
στα εμπορικά πλοία χάθηκε. Αλλά οι χιώτες επιμένουν ξανά. Και όλες αυτές οι οικογένειες που αναφέρω, Λιβανός, Χανδρής, Καράς, Ανδρεάδης, Λος, Λεμός, Πατέρας, Φαφαλιός, Λύρας, Χατζιπατέρας, Ξυλάς και Ευσταθείου, βρίσκονται στην κορυφή των πλειοκτητών διεθνώς. Εδώ σας δίνω μόνο έτσι για να δείτε την πυκνότητα, τα ονόματα των χιώτικων και εγνουσιώτικων οικογενειών που ασχολήθηκαν με την ναυτιλία από το 1800 μέχρι το 2000. Δεν έχω την απέτηση να τα διαβάσετε, αλλά δείτε μερικά ονόματα τα οποία... Λεμός, Λιβανός, Λος, Πατέρας, Σκαραμαγκάς, Φαφαλιός, Φράγκος, Χανδρής, Χατζιπατέρας, Νομικός, Σκυλίτσης, Τσάκος, Αγγελικούσης, Ευγενικός, Χτιστάκης, Καράς, Μιχαλινός, Μηταράκης, Ξυλάς, Λύρας. Τα μέλη 60 οικογενειών χίων εμπόρων δημιουργούν μεταξύ τους ανά τον κόσμο δεσμούς συνεργασίας. Φυσικά υπήρχαν επιγαμίες και συγγένειες με σκοπό την διαφύλαξη της ενότητας και της εμπιστοσύνης του χιώτικου δικτύου. Συνεργασία, συνεννόηση, προσπάθεια για ανέβασμα. Το φαινόμενο αυτό της επιχειρηματικής δομής και λειτουργίας χαρακτήρισε το χιώτικο δίκτυο, το οποίο κυριάρχησε, όπως σας είπα, το 1830 μέχρι το 60, στο χώρο των επιχειρήσεων των Ελλήνων της Μεσογείου, της Δυτικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας. Παραδείγματος χάρη, αναφέρω μερικά δείγματα. Οικογένεια Σκαραμαγκά. Η εγκατάστασή της στο νησί χρονολογείται από το 16ο αιώνα. Στο τέλος της γενουοκρατίας, απέκτησε στην τουρκοκρατία μεγάλη ισχύ. Τα μέλη της ασχολήθηκαν με το εμπόριο, ιδρύοντας παρατήματα σε πολλές πόλεις του εξωτερικού. Λονδίνο, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Οδυσσό. Είναι η γνωστή οικογένεια Σκαραμαγκά με αυτά που έχει αφήσει στην Ελλάδα. Ο οίκος των Ράλι καταγόταν από τη χείο η οικογένεια αυτή και ήταν βυζαντινής καταγωγής. Οι αρχικές επιχειρηματικές δραστηριότητες είχαν κέντρο τη Μάλτα. Από το 1820 η έδρα της μεταφέρθηκε στο Λονδίνο και επεκτάθηκε στη Μεσόγειο, στην Ινδία, στην Περσία, στην Αμερική. Εμπόριο, τραπεζικός, ναυτιλιακός τομέας. Σαλβάγος, από παλιά οικογένεια της Χίου, εγκαταστάθηκε στη μεγάλη παροικία της Αιγύπτου, των Αλεξανδρινών. Ίδρυσε εμπορικό οίκο. Το 1972 ίδρυσε μαζί με τους Μπενάκη, ο οποίος ήταν χιώτης στην καταγωγή, και Ιωάννη Χορέμη, που γεννήθηκε στη Χίο το 1927, την Τράπεζα Αλεξάνδρειας. Πραγματοποίησε πλήθος δωρεάν, υπήρξε χρηματοδότης ελληνικής κοινότητας Αλεξάνδρειας και Σαλβαγίου Εμπορικής Σχολής. Οι Μπενάκης και Χορέμης άσκησαν κολοσιαία επιρροή στο Αιγυπτιακό εμπόριο και στην κίνηση της παγκόσμιας βάμβακα αγοράς. Με κέντρο δράσης την Τεργέστη, εξήγαγαν βαμβάκι στα κυριότερα κέντρα κατανάλωσης στη Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ισπανία, Ιδίες, Ιαπωνία. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω στην οικογένεια Αργέντη. Η οικογένεια Αργέντη κατάγεται από την οικογένεια Αργέντη, οι οποίοι ήταν μέλος της πρώτης κοινότητας των Γενουατών, που ήρθαν το 1300 στη Χίο. Εγκαταστάθηκαν στη Χίο το 1346, εξελινίστηκαν με την πάροδο των αιώνων σε πολλές πηγές, γιατί είναι μια πολύ ιστορική οικογένεια, αναφέροντος Αργέντε. Μέλη αυτής της οικογένειας, Αυρόσιος Αργέντης, έμπορος και λόγιος, Άγιος Ανδρέας Αργέντης, νεομάρτυρας Ορθόδοξης Εκκλησίας, Ευστράτιος Αργέντης, θεολόγος και γιατρός, Ευστράτιος Αργέντης, γιος, συναγωνιστής του Ρήγα Φεραίου, εκτελέστηκαν μαζί. Ο Ρήγας Φεραίος εκτελέστηκε μαζί με τον Ευστράτιο Αργέντη και έναν ακόμη σύντροφό του και τα πτώματά τους πετάχθηκαν στο ποτάμι. Παντελής Αργέντης, ένας πολύ μεγάλος ευεργέτης της Χίου και τελευταία Φίλιππος Αργέντης, συγγραφέας, ευεργέτης, ιστορικός, αντεπιστέλων μέλος Ακαδημίας Αθηνών. Υπήρξε ο μεγαλύτερος δωρητής της βιβλιοθήκης Κοραή, θα έλεγα από τους μεγαλύτερους δωρητές, δωρίζοντας πάνω από 10.000 τόμους βιβλίων, χειρόγραφα, κοιμήλια, συλλογές από έρευνες σε κάθε τομέα της ιστορίας και του πολιτισμού της Χίου. Εάν κάποιος έρθει στη Χίο, μπορεί να επισκεφθεί απ' έξω, δυστυχώς τώρα, το κτήμα Αργέντη, που είναι ένα ονειρόδες μέρος, αν μπορεί κανένας να πει μέσα. Αν έρθετε στη Χίο και με συναντήσετε, θα κάνουμε κάτι να μπούμε μέσα και θα δείτε εκεί με ένα νομίζετε ότι βρίσκεστε κάπου αλλού. Η Χίος όμως έχει δίπλα και τα ψαρά. Θεωρούμε ότι όλοι είμαστε μαζί.
Αναφέρω απλώς τον Βαρβάκη, ο οποίος πολύ γρήγορα, γιατί θα έχετε δει και την ταινία, ο Βαρβάκης ήταν πειρατής, ήταν ναυτικός σκληρός. Εγκαταστάθηκε μετά από πολλές 17 χρονών ήταν έμπειρος ναυτικός και είχε δικό του πλοίο. Εγκαταστάθηκε στη Ρωσία μετά από πολλές περιπέτειες στο Αστραχάν και απέκτησε μεγάλη περιουσία, εκμεταλλευόμενος και την βοήθεια της Μεγάλης Κατερίνης, εκμεταλλευόμενος το χαδιάρι. Βοήθησε πολύ την πατρίδα του και τους επαναστατημένους Έλληνες. Μετά την καταστροφή της πατρίδας του, ήρθε στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο, όπου πέθανε πάμφτωχος, άγνωστος και άρρωστος. Μετά του φτιάξαμε τον Ανδριάντα που είναι στο Ζάπιο. Δύο μέρες πριν πεθάνει, κληροδότησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του για την ανέγερση του Βαρβακίου Λυκείου, της κλειστής αγοράς Βαρβάκιος Αγοράς και τη συντήρηση άπορων οικογενειών και την εξαγορά εχμαλώτων που υπήρχαν ακόμα από τον εξανδραποδισμό της Χίου και των Ψαρών. Ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας τραπεζίτης, πολιτικός, εθνικός ευεργέτης, γεννήθηκε στο χωριό Λυθή της Χίου, στην Κωνσταντινούπολη και καταγόταν από χιώτες γονείς από κάποιο χωριό της Χίου. Έκανε μια μεγάλη περιουσία. Μερικοί λένε ότι είναι αμφιλεγόμενο πρόσωπο όσον αφορά τις συναλλαγές του. Παρ' όλα αυτά, κατασκεύασε το Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου, τις Φυλακές Συγκρού, το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, το Παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας, τους Δελφούς, μια πτέρυγα και τον οίκο αδελφών στον Ευαγγελισμό. Το 81 προσέφερε 10.000 στοιχείο για το σεισμό. Και το 1890 προσέφερε 400.000 δραχμές στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης για την καταστροφική φωτιά που είχε ξεσπάσει τότε. Έχει προσφέρει μεγάλα ποσά στο Δίο Αθηνών, στη Σύρο, στο Πατριαρχείο, εθνικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης, στο χωριό του. Κληροδότησε μεγάλα ποσά στο Πτωχοκομείο Αθηνών, στο Δρομοκαίτιο, στο Αμαλίων Ορφανοτροφείο. Χτίστηκε από κληροδότημά του το νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός και κατασκευάστηκε η Λεωφόρος Συγκρού. Φοβάμαι ότι γίνομαι κουραστικός, γι' αυτό θα τα περάσω λιγάκι πιο γρήγορα. Η Έλενα Σκυλίτση Στεφάνοβικ, η γυναίκα του Βενιζέλου. Χιώτισσα, η οποία ήταν γόνος της οικογένειας Σκυλίτση στο Λονδίνο. Το 21 πατρεύεται τον Βενιζέλο και από εκεί και πέρα, μετά και πριν παντρευτεί και μετά το γάμο της και μετά το θάνατο του Βενιζέλου, προσέφερε όλα αυτά τα πράγματα ως ευεργεσίες για τυχείο και σε πολλά μέρη της Ελλάδος, για να μην γίνομαι κουραστικός. Μπορεί κανείς να δει στοιχείο, μερικές επιγραφές που δηλώνουν στους περαστικούς ευεργέτες της Χίου, παραδείγματος χάρη το Μουσείο, τη Βιβλιοθήκη Αδαμαντίου Κοραή, ποιοι έχουν συνεισφέρει σε αυτό, στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο που κατασκεύασε η Έλενα Βενιζέλου, σε διάφορα σχολιά της Χίου. Προσπαθώ να πω, να συνδέσω την επιχειρηματικότητα, τα χρήματα με την ευεργεσία, με αυτό το DNA, με αυτό δηλαδή το γύρισμα των αγαθών που έδωσε η τύχη ή άλλες δυνάμεις αυτούς τους ανθρώπους, ήθελαν να γυρίσει πίσω και στο μέρος τους και στην Ελλάδα γενικότερα. Σας είπα ότι έχουμε και ιδιαιτερότητα στοιχείο. Πέρα από τη θέση μας έχουμε τη μαστίχα. Για μας η μαστίχα είναι το δάκρυ. Λέμε θα αγοράσουμε μεγάλα δάκρυα ή μικρά δάκρυα. Είναι το δάκρυ όπως πέφτει από το δέντρο. Η μαστίχα φύεται στο νότιο μέρος της Χίου και έχει δώσει το όνομά της στα χωριά της νοτίου Χίου που ονομάζονται μαστιχοχώρια, γιατί εκεί καλλιεργείται και γίνεται και η εκμετάλλευση της μαστίχας. Έχει ένα υπέροχο άρωμα που της δίδει μια εξαιρετική μοναδικότητα, αλλά έχει και πολύ ιδιαίτερες ιατρικές και φαρμακευτικές ιδιότητες. Αυτό είναι το φύλλο της μαστίχας που όταν το σπάσετε μυρίζει μαστίχα. Αυτά είναι τα μαστιχόδεντρα. Αυτό που βλέπετε κάτω στη ρίζα είναι το χώμα, ένα ειδικό χώμα που μαζεύουμε από μια ειδική περιοχή της Χίου, το ασπρόχωμα που λέμε, γιατί θα κεντήσουν οι χιώτες
το κορμό, όπως θα δείτε, και θα στάξει το ηριτίνι, το δάκρυ. Αυτό το δάκρυ, το οποίο δεν είναι νερό όπως είναι οπουδήποτε αλλού και δεν μπορείτε να το μαζέψετε, πέφτει σε αυτό το άσπρο χώμα και μετά το Σεπτέμβρη το μαζεύουν και το καθαρίζουν και γίνεται το δάκρυ της μαστίχας και το μαζεύουν, το καθαρίζουν, το ξεραίνουν και το πουλάνε προσπαθώντας να ενισχύσουν την τοπική κοινωνία. Η ιστορία μας έχει δεθεί άρρηκτα με τη μαστίχα. Σχεδόν όσοι μας κατέκτησαν ήθελαν τη μαστίχα. Η πρώτη συστηματική οργάνωση, όπως σας είπα, της εμπορίας της μαστίχας έγινε από τους Γενουάτες. Έτσι, το 1347 ιδρύθηκε στη Χίο η εμπορική μετοχική εταιρεία Μαώνα, γενουάτικη, η οποία κατήχε την αποκλειστική διαχείριση και εμπορία της μαστίχας. Απελευθερώθηκε επί Τουρκοκρατίας, όπως σας είπα, αλλά σημαντικό μέρος της παραγωγής παρακρατούνταν από τις τουρκικές αρχές ως φόρος υποταγής σε ειδικό απεσταλμένο του Σουλτάνου. Η ακμή του εμπορίου της μαστίχας διατηρήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έφερε μεγάλη κρίση στη μαστίχα και αυτή η κρίση συνεχίστηκε μέχρι το 1830, μέχρι το 1938, οπότε εξεδόθη ο νόμος 1390 με τον οποίο δημιουργήθηκε η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η οποία πραγματικά ήταν η κρίσιμη πράξη για να υπάρχει ένα συνεταιρισμός χίων μαστιχοπαραγωγών και να είναι οργανωμένη η συλλογή και η εμπορία της μαστίχας. Εδώ βλέπετε, καταρχήν το 1997 πράγματι αναγνωρίστηκε το σήμα της μαστίχας, το μαστιχέλαιο Χίου και η τσίχλα Χίου ως προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι από το 2005 μέχρι το 2009 που έχω τα στοιχεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών βλέπετε τον κύκλο εργασιών, βλέπετε τις πωλήσεις της μαστίχας, τους τόνους παραγωγής της μαστίχας. Είναι εντυπωσιακά αυτά τα νούμερα για ένα μικρό μέρος όπως η Χίος. Τόνοι μαστίχας που μαζεύονται γονατιστοί κάτω από το δέντρο, γονατιστοί κάτω από το δέντρο, μέσα στο καλοκαίρι, από άντρες, γυναίκες και παιδιά. Είναι μια πολύ σκληρή δουλειά. Σας είπα ότι περηφανευόμαστε ότι στοιχείο έχουμε μια πνευματική παράδοση γραμμάτων και τεχνών. Αναφέρω μερικά ενδεικτικά ονόματα. Όμηρος, Θεόπομπος, Ιπποκράτης, Ίωνας, Κίνεθος, η περίφημη σχολή των Χίων Γλυπτών, Μικιάδης, Άρχαιμος, Βούπαλος, Αθήνης, Γλάφκος. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας σημαντικοί φαναριώτες, όπως ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, τρισέγγονος του είναι ο μετέπειτα πρωθυπουργός, ιατρός και διπλωμάτης, έχουν χιώτικη καταγωγή. Αδαμάντιος Κοραής δεν επαναλαμβάνω. Νεόφυτος Βάμβας, μεγάλος δάσκαλος του γένους, εκπρόσωπος επίσης του ελληνικού διαφωτισμού, στενός φίλος του Κοραή, γεννήθηκε στη Χίο και δίδαξε στην περίφημη σχολή της Χίου, για την οποία θα σας πω δύο λόγια. Ήταν καθηγητής, τακτικός καθηγητής φιλοσοφίας, σχολάρχης φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πριν ήταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κωνσταντίνος Κοκκινάκης. Αυτός είναι από τους αγνώστους. Αυτή είναι η προηγούμενη από τους γνωστούς. Ένας δημοσιογράφος, συγγραφέας, ποιητής και δάσκαλος από τη Χίο. Εγκαταστάθηκε στη Βιέννη. Ξεκίνησε το 1816 να εκδίδει μαζί με έναν συνεργάτη του το Λόγιο Ερμή. Το 1921 οι Αυστριακές αρχές απέτησαν τη διακοπή της έκδοσης εφημερίδας επειδή αρνήθηκε να δημοσιεύσει την αφοριστική εγκύκλιο κατά του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Φυλακίστηκε 4 χρόνια. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα δίδαξε στο κεντρικό σχολείο της Αίγινας και συνεργάστηκε με τον Ιωάννη Καποδίστρια σε θέματα παιδείας. Κωνσταντίνος Άμαντος, ακαδημαϊκός, δάσκαλος στην αρχή, ακαδημαϊκός, καθηγητής στο Γυμνάσιο της Χίου, διευθυντής του Γυμνασίου και Διδασκαλίου Λευκωσίας, στο Κάιρο, τακτικός καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας στα Πανεπιστήμια Αθηνών, το 26 τοποθετήθηκε μεταξύ των πρώτων μελών της Ακαδημίας Αθηνών. Επιπλαστήρα υπηρέτησε ως Υπουργός Παιδείας και εισηγήθηκε τη χρήση της δημοτικής στο δημοτικό. Με χιώτικη καταγωγή είναι η Ψυχάρης, Ροίδης, Σουρής, Θετοκάς, Λάμπρος Προσφύρας, Αλέξανδρος Γιάλας, γνωστός ως Βερίτης και ο Φώτης Αγκουλές.
Ο Γιάνγκος Πεμαντζόγλου γεννήθηκε στοιχείο και σπούδασε νομικά, οικονομικές και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πήρε το διδακτορικό του, σπουδές στο Κέμπριτζ, υφυγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχεια καθηγητής. Φυλακίστηκε επί δικτατορίας, στη συνέχεια ακαδημαϊκός βουλευτής, ευρωβουλευτής και υπουργός. Σικουτρής, κορυφαίος φιλόλογος, ιστορικός Γεώργιος Ζολώτας. Στον χώρο της μουσικής, πολλοί ίσως τα γνωρίζουν, τον μεγάλο Γιάννη Χρήστου, ένα από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και φιλοσόφους της μουσικής του 20ου αιώνα, ο οποίος δυστυχώς σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα νεότατος. Γνωστός επίσης είναι ο Νίκος Γιαλούρης, σημαντικός ζωγράφος και χαράκτης. Τελευταία, συγγραφής Ματθαίος Μουντές, ο Γιάννης Μακρυδάκης, ο σκηνοθέτης Δήμος Αυδελιώδης, ο ζωγράφος Γιώργος Μουτσάτσος. Το 22 γίνεται η μικρασιατική καταστροφή και έρχονται στοιχείο οι μικρασιάτες. Οι μικρασιάτες που είχαν τις προαιώνες εστίες στην Ιωνία και στον Πόντο. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για την ελληνικότητα αυτών των πληθυσμών. Κατεστράφει η Σμύρνη. Κάηκε και οι πρόσφυγες έφτασαν και στοιχείο στη συντριπτική πλειοψηφία τους από τα απέναντι παράλια, αλλά και από άλλες εστίες από την Κεσάρια. Έφεραν την αγάπη στα γράμματα, την παιδεία, την καλλιέργεια της ψυχής, το χαρακτήρα και το ήθος, τη μουσική τους. Γενικά ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Έφεραν συνήθειες και έθιμα που μερικές φορές ξένιζαν τους ντόπιους. Επέδρασαν πάρα πολύ στο πνευματικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό και οικονομικό επίπεδο, συνεισφέροντας ουσιωδώς στην ανασυγκρότηση της Χίου, που πριν από λίγο, το 1912, είχε απελευθερωθεί από τους Τούρκους. Επανέρχομαι στη σχολή της Χίου. Η σχολή της Χίου είναι μια σχολή η οποία ιδρύθηκε ως μεγάλη του γένους σχολή το 1792, πέρασε από διάφορες φάσεις, κάηκε, καταστράφηκε, δίδαξαν πολύ μεγάλοι διδάσκαλοι, Βάμβας, Βαρδαλάχος, Τσελεπής, επίσης Κωνσταντίνος Κόντος, καθηγητής Πανεπιστημίου αργότερα, Ζολώτας, Σουρίας, Παπαδάκης, Κοντογιάννης κτλ. Κτλ. Αυτό το σχολείο, αυτή η σχολή που όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε, αργότερα μετά τον πόλεμο, μετονομάστηκε σε Γυμνάσιο Αρένων Χίου. Αυτό το γυμνάσιο έχω και εγώ την τιμή να πω ότι εφήτησα και τελείωσα. Αναφέρεται πάλι ο Βλαστός σε αυτή τη σχολή. Περί δε το 1792, αγοράσαντος η πλουσιότερη διαπροαιρετική συνδρομής, οικίαν ευρυχωροτάτην κήπων και αυλήν κτλ. Κτλ. Και λέει πώς δημιουργήθηκε αυτό το σχολείο το 1792. Επανέρχομαι στους Μικρασιάτες. Έφυγαν από ένα μέρος με πολιτισμό και ήρθαν έτσι. Αντιμετωπίστηκαν με επιφυλακτικότητα, αν όχι με εχθρικότητα στην αρχή. Έζησαν για πολλά χρόνια σε ειδικές περιοχές, απομονωμένες από τον πληθυσμό των ντόπιων. Μπορώ να πω ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ προσφύγων και γηγενών άρχισε να γίνεται ασαφής μετά τη δεκαετία του 40. Προηγουμένως, η γραμμή αυτή, η διαχωριστική, ήταν σαφής. Τελικά, οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς και κυρίως τα παιδιά και τα εγγόνια τους επεκράτησαν στην τοπική κοινωνία. Μιλώ για τυχείο. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει ένα εντυπωσιακό νούμερο, όπου λέει ότι η αναλογία προσφύγων, η μεγαλύτερη αναλογία προσφύγων στις ελληνικές πόλεις όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, το 1928. Η Δράμα και η Καβάλα 70-60%, ηχείως 35%. Σχεδόν ο μισό του πληθυσμού επιπλέον προστέθηκε με τους πρόσφυγες. Ποτέ δεν ξέχασαν την πατρίδα, αλλά αγάπησαν το ίδιο και τη νέα, τυχείο. Η ευχή και ο χαιρετισμός τους στα γλέντια ήταν καλή πατρίδα, όταν έπιναν ένα ποτηράκι παραπάνω. Μια τέτοια πατρίδα είναι, ενδεικτικά σας αναφέρω, το Μελί, ένα χωριό που βρίσκεται στην Χερσόνησο της Ερυθρέας, απέναντι από τη Χίο, και σας το λέω γιατί είναι το χωριό της γιαγιάς μου. Πήγα φέτο το καλοκαίρι και έβγαλα δύο φωτογραφίες. Αυτό το χωριό
εκθεμελιώθηκε. Και εκθεμελιώθηκε γιατί είχε κατοίκους μόνον Έλληνες. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το χωριό είναι σε ένα ύψωμα και βλέπει τη θάλασσα απέναντι στη Χίο με δυο υπέροχους όρμους. Από αυτούς τους όρμους έφυγαν οι μελιώτες και πήγαν στη Χίο και στην Εγνούσα το 1922. Και άλλη καταστροφή. Οι φωτιές στο καλοκαίρι του 2012. Αυτή είναι τα καμένα μαστιχόδεντρα με την άσπρη σκόνη που σας είπα. Οι καμένες εκτάσεις στη Χίο από το 1981 έως το 2012. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών, στις φωτιές του 2012 οι συνολικά καμένες εκτάσεις συνολικά ήταν 127.000 στρέμματα. Το 40% των μαστιχόδεντρων επλήγει. Παρ' όλα αυτά, η Χίο σήμερα, η πόλη, τα μεστά, το εμποριό σου, το πυργί ήταν, τα μεστά, η μήλη, ο κάμπος. Κυρία Γαβαλά, ποια είναι... Πού είμαστε εδώ. Η Λαγκάδα. Ας πούμε η Δυτική Χίος. Οι δαντελένιες θάλασσες της Δυτικής Χίου. Τα μαύρα βόλια. Ο Ανάβατος. Ο Επίλογος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Τέλεια. Δεν άργησα. Πάρα πολύ. Όχι, όχι, μια χαρά. Ακριβώς μια ώρα. Ευχαριστούμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή κύριο Κουμπιά και τέος πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για αυτή την εξαίρετη και πολύ συγκινητική ομιλία του για το υπέροχο και ιστορικό νησί της Χίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, όλες και όλους, για την παρουσία σας, για το ενδιαφέρον σας, τη συμπαράστασή σας στους στόχους, τους πολιτιστικούς στόχους του κύκλου Μαγνάβρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την περίοδο. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και θα είμαστε πάλι μαζί από το φθινόπωρο με το νέο μας πρόγραμμα.